Το διοικητικό μας συμβούλιο αποφάσισε να εφαρμόσει τιμολογιακή πολιτική για το έτος 2021 με τα ισχύοντα του 2020, δηλαδή να μην μπει καμία αύξηση ούτε στους δημότες ούτε στις επιχειρήσεις. Ο λόγος είναι ότι διανύουμε μια πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο με αυτά τα υγειονομικά προβλήματα που υπάρχουν. Παρότι η ΔΕΙΑ έχει ανάγκη τα χρήματα διότι πληρώνει το δάνειο από τη δεκαετία του 1990 και είναι ένα δυσβάστατο κόστος αυτό το ποσό και υπάρχουν και πολλές οφειλές στο ύψος των 4,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ από τους δημότες προς τη ΔΕΙΑ. Η ΔΕΙΑ για να λειτουργήσει, για να προσφέρει τις υπηρεσίες της πρέπει να εισπράττει τα χρήματα από τους λογαριασμούς. Δεν έχει άλλους πόρους για να μπορέσει να κάνει τις δουλειές της. Παρ' όλα αυτά θα κάνουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη οικονομία σε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας απέναντι στους δημότες. Το καινούριο στοιχείο το οποίο μπαίνει μέσα σε αυτή την χρονιά είναι ότι θα προχωρήσουμε στη διαδικασία μιας ενοικίασης μονάδας αφαλάτωσης η οποία θα μας δίνει 1.000 κυβικά ημερεσίως κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες. Και ένα δεύτερο που ενδιαφέρει, εντάξαμε στο κοινωνικό τιμολόγιο και τις τρίτεκνες οικογένειες όπως ήταν οι πολύτεκνες, οι οποίοι δεν ήταν ενταγμένοι. Αυτά, ας το πω, είναι οι καινοτομίες στην καινούργια τιμολογιακή πολιτική. Ευχόμαστε ο χειμώνας να ρίξει τα νεράκια που ρίξε την προηγούμενη χρονιά για να μπορέσουμε κι εμείς να είμαστε εντάξει απέναντι στους δημότες. Οπότε ούτε στην αποχέτευση, στα τέλη αποχέτευσης αλλάζει κάτι, έτσι, γιατί είδαμε και μια ανακοίνωση της Λαϊκής Εισπύρωσης που έλεγε για αυξήσεις. Είχε γίνει μια συζήτηση προς αυτή την κατεύθυνση, η οποία έγινε μια νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και παραμένει η τιμολογιακή πολιτική ακριβώς όπως το 2020. Δεν μπαίνει καμία αύξηση στην αποχέτευση.